Έτοιμος? Εγώ ναι, εσύ? Είμαι αρκετά έτοιμος. Χαρτί και καλαμάρι είναι αυτό το βιβλίο που το καλοκαίρι το πήρα απόφαση ότι θα το βγάλω. Χριστουγεννιάτικες ιστορίες. Ήταν μια παράξενη εμπειρία το να κάθεσαι μέσα στον Αύγουστο με το φανελάκι, το αμάνικο και το air-condition στους 19, ξέρω εγώ, να την παλέψουμε με το καύσωνα της Αρκαδίας στο Άστρος μπροστά στη θάλασσα να γράφω χριστουγεννιάτικες ιστορίες. Στο YouTube έβαζα κάτι τοπία χιονισμένα με αέρα που φυσάει live σε 4K και ήταν σαν παράθυρο. Το άλλο έπαιζα χριστουγεννιάτικα πένθυμα, Sad Christmas Music, ψαχτείτε, και Dark Christmas. Έτρωγα κουραμπιέδες, μελομακάρονα δεν βρήκα και προσπαθούσα να μπω στο κλίμα. Αλλά αυτό ήταν για μένα. Μπορούσα να γράψω με οποιασδήποτε συνθήκες θεωρητικά, απλά έτσι κάπως με βοηθούσε να είμαι σε αυτή τη φάση των Χριστουγέννων μέσα στον Αύγουστο σε ένα χωριό της Αρκαδίας. Πηγαίνουμε να πάρουμε το βιβλίο στην αποθήκη του τυπογραφείου και είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Θα δω το βιβλίο από κοντά. Πρώτη φορά. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να ρίξουμε καθίσματα, να φορτώσουμε και να κάνουμε και διανομή των βιβλίων ώστε να αρχίσει να φεύγει από σήμερα. Γιατί η εκδόση Χρονικό είναι ένας μικρός οικογενειακός εκδοτικός, είμαι εγώ, ο πατέρας μου, η αδελφή μου και διαχειριζόμαστε τα πάντα. Και υπάρχει μια σχετική αγωνία που μετά από τόσο καιρό, τόση αναμονή, το γράψιμο, τις διορθώσεις στην επιμέλεια, ήρθαμε και λείπει. Α, όχι, εδώ είναι, εντάξει, το αμάξι του. Τι κάνετε? Καλά, εσύ? Ωραία. Είμαστε ικανοποιημένοι? Όχι συνολικά, θα μου πεις εσύ που είναι το πρόβλημα. Ωραία. Σου έφτιαξα τη διάθεση, Ναι. Αλλά τα έχω πάρει. Θέλω να το βάλεις εδώ το θερινό. Όχι, θέλω να δω τώρα τι έχει γίνει. Πρώτες αντιδράσεις? Οι πρώτες αντιδράσεις δεν μοιάζουν θετικές. Θες τώρα να το έχουμε αυτό σε βίντεο, είσαι σίγουρος? Τι μπορεί να έχει γίνει τώρα? Εγώ πιστεύω με τη βιβλιοδεσία θα είναι το πρόβλημα. Γιατί την εκτύπωση την είδαμε, καλή ήταν. Για δες το. Η ράχη είναι τετράγωνη. Αυτό είναι, άμα είναι μόνο αυτό είμαι εντάξει εγώ. Εγώ δεν είμαι εντάξει και γοντεύω να πάθω εγκεφαλικό. Εντάξει, άμα είναι μόνο αυτό. Εντάξει. Εμένα το μόνο που λίγο μου φαίνεται είναι το κεντράρισμα. Το κεντράρισμα γιατί? Γιατί... γιατί έχει πέσει εδώ πέρα, ναι, το αυλάκι. Δηλαδή, γιατί εδώ έχει παραπάνω λίγο χώρο. Έχει πέσει το αυλάκι και πρέπει να πάει λίγο πιο εκεί κατά τη γνώμη σου. Ναι. Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Εντάξει, κοίταξε, τα κριτήρια είναι υποκειμενικά από ό,τι βλέπεις, έτσι. Ναι. Αλλά και είναι πάρα πολύ ωραίο, έτσι. Και το χαρτάκι και η τετραχρωμία σου, ποιος ναι. Έχει κάνει τη δουλίτσα μέσα. Η Κατερίνα. Ωραία. Ωραία. Ηρέμησες, Ναι, εντάξει, άμα είναι αυτό δεν έχει. Ικανοποιημένος δηλαδή? Ναι, είμαι πολύ ικανοποιημένος, εντάξει. Λοιπόν, φέρ το αυτοκίνητο να βάλω. Θα φέρω το αυτοκίνητο να δω λίγο να το συνειδητοποιήσω. Να το συνειδητοποιήσω, ναι. Ωραία. Εντάξει, δεν πειράζει. Τετράγωνο να κάθεται δίπλα μαζί με τα άλλα. Ναι. Θα αρχίσω να το αποδέχομαι. Θα πείσω τον εαυτό μου ότι εξ αρχής ήθελα τετράγωνο και δεν ήθελα κούρμπα. Εντάξει, ωραίο είναι. Για το έτσι, είναι αισθήματα. Δεν είναι. Εντάξει, έχω χαρεί πάρα πολύ. Θέλω να το πάω να το ψάξω με την ησυχία μου χωρίς εσένα μπροστά. Αλλά είναι γενικά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Λοιπόν, πρέπει να περάσουμε στο άλλο κομμάτι. Το βιβλίο είναι έτοιμο. Ναι, το βιβλίο είναι έτοιμο. Να το. Έχει εδώ 3.000. Έχει υπόσταση. Πάμε. Ναι, θα πηγαίνει το αυτοκίνητο. Για τον ψυχαναγκασμό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το έχω βάλει εδώ για να το βλέπω και να το συνειδητοποιώ ότι έχει γίνει. Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, η αίσθησή του. Πολύ σωστή επιλογή με το σκληρό εξώφυλλο. Οι εικόνες της Κατερίνας Παππού έχουν αποτυπωθεί φοβερά. Και συνολικά η αίσθηση του βιβλίου είναι πάρα πολύ ωραία. Και τώρα πρέπει να ζήσουμε το κομμάτι του διανομέα. Πώς φάνηκε το κουβάλιμα? Εντάξει. Θα πάμε τώρα στις εκδόσεις του 21ου αιώνα που είναι στα Εξάρχεια, στη Ζαλόγκου.
του Νικολόπουλου. Εντάξει, είναι πολύ καλός φίλος, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ από το πρώτο βιβλίο, το «Κάτι χαμογελάει σκιές». Δηλαδή, του χρωστάμε πάρα πολλά ως εκδόσεις Χρονικό, αλλά και εγώ προσωπικά. Πρώτα συναισθήματα. Υπάρχει μια ολοκλήρωση εσωτερική, αυτό είναι το συνέστημα. Δηλαδή, τους κουραμπιέδες που ήμουνα αναγκασμένος, άφησα το τιμόνι να τρώω στις 20 Αυγούστου για να το ζήσω, για το ότι πάλεψα να φτάσω σε ένα συγκεκριμένο αριθμό ιστοριών που δεν μου βγαίνανε, και μετά από όλα αυτά που πέρασα είναι σαν να τις, ξέρεις, σαν να τις γνωρίζεις ξανά από κοντά. Επόμενα βήματα, ξεφορτώνουμε στις εκδόσεις 21ου αιώνα τα πρώτα αντίτυπα, να πάρουν το δρόμο τους να πάνε σε μεγάλα βιβλιοπωλεία σε όλη την Ελλάδα αρχικά. Και μετά μια μεγάλη δεύτερη φουρνιά θα την πάω στο Comedy Lab που θα πουληθεί ηλεκτρονικά και θα κάτσω να τα υπογράψω για να είναι υπογεγραμμένα τα πρώτα αντίτυπα που θα φύγουν. Και μετά αρχίζει το ανελέητο spam. Δηλαδή βλέπετε ένα κομμάτι ανελέητο spam, απλά τα γύρω-γύρω από αυτό θα υπάρξει κι άλλο στο Instagram, στο Facebook και θα δούμε. Πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι από σήμερα, ας πούμε, θα αρχίσω να δίνω και τα προσωπικά μου αντίτυπα σε πολύ αγαπημένους φίλους και συνεργάτες που δούλεψαν για το βιβλίο, δηλαδή πρέπει να έχουν το δικό τους αντίτυπο που θα το παραδώσουν με μεγάλη χαρά. Λοιπόν, 10 πακέτα, 200 βιβλία και να κόψω και το δελτίο αποστολής τιμολόγιο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Γεια σας. Οπότε αποστολή νούμερο 1 εξετελέστη. Ναι. Παρέδωσες. Φύγανε τα πρώτα 200 αντίτυπα. Και πώς μοιάζεις τώρα που μπήκε στο ράφι? Κοίτα, σιγά σιγά τώρα αρχίζεις και το αποδέχεσαι. Χαίρεσαι κάθε φορά που το ξαναβλέπεις σε κάποιο ράφι, σε κάποιο βιβλιοπωλείο ή σε κάποιον που σου στέλνει μια φωτογραφία του βιβλίου ότι το πήρα ή το διάβασα. Μετά θα αρχίσουν να έρχονται και κάποια σχόλια, καλά και κακά, που είναι επίσης ένα πολύ ωραίο σημείο. Κυρίως τα καλά. Τα κακά έχουν ένα ενδιαφέρον, γιατί κάποια κακά είναι επικοδομητικά, κάποια κακά είναι εκεί για να υπάρχουν. Εντάξει, τα έχουμε ζήσει και στο YouTube τόσα χρόνια. Ανυπομονώ να αρχίσει να διαβάζει ο κόσμος. Αυτό είναι το επόμενο. Δηλαδή, αφού έφτασε στα ράφια των βιβλιοπωλείων, το επόμενο στάδιο είναι πραγματικά να αρχίσει να το διαβάζει ο κόσμος. Φτάνουμε στο lab. Πήρα τηλέφωνο να κατέβει ο ψύχος ή ο Μάνος, όποιος μπορεί να βοηθήσει λίγο στο κουβάλιμα, γιατί πρέπει να γίνει γρήγορα, γιατί ο δρόμος του lab δεν μπορείς να σταματήσεις. Οπότε πάμε για πολύ γρήγορες και ξαφνικές κινήσεις που θα ξεκινήσουν τώρα. Θες να βάλεις άλλο ένα πάνω? Θες να βάλω άλλο ένα πάνω? Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, που παίζει ένα στυλό. Δεν θέλω να μην είναι μαρκαδωράκι, γιατί λερώνουν τα μαρκαδωράκια. Θέλω ένα στυλό κανονικό. Ωραία, μπράβο. Και αυτό είναι μάτρα. Αυτό με τη φουτλίτσα παρέμει. Όχι, ένα απλό. Οχτώ με οχτώ αντίτυπα είμαστε, εντάξει. Τίποτα, εντάξει. Υπογεγραμμένα. Τα Χριστούγεννα ήρθανε νωρίς φέτος, για μένα σίγουρα ήρθανε σήμερα, γιατί μόλις κυκλοφόρησε το καινούριο μου βιβλίο «Χαρτί και Καλαμάρι» με 12 σκοτεινές χριστουγεννιάτικες ιστορίες. Έχω τα αντίτυπα εδώ και τα υπογράφω και μπορείτε να πάρετε υπογεγραμμένο αντίτυπο από αυτή τη στιγμή στο store του Comedy Lab εδώ. Το τελευταίο πακέτο της ημέρας, 20 βιβλία για την Κατερίνα Παππού, που έχει κάνει τα illustrations και το εξώφυλλο του «Χαρτί και Καλαμάρι», και θέλω να μοιραστούμε και τον ενθουσιασμό που βγήκε το βιβλίο. Πάρα πολύ σημαντικό. Να μου πει κι αν είναι πολύ ικανοποιημένη όπως εγώ. Τι γίνεται? Ορίστε. Batman δεν είναι για σένα. Αχ, μίλησε.
Εσύ κάψε. Εγώ κάψε. Εγώ είμαι στο πόδι. Ωραίο είναι το εξώφυλλο, ε. Ναι. Μπάτμαν, σ' αρέσει εσένα. Ωραία, και αυτά που το φοβόμουν, τα σκούρα σκούρα. Ναι, είδες και τα τέτοια πως βγήκανε. Αυτό δεν το είχα δει, μπράβο. Έβαλα και το, την ανιψιά. Εν τω μεταξύ, έχεις δει εδώ πέρα ότι είναι ένας τεράστιος σάκος του Άι Βασίλειου που έχει μέσα μάτια, μυαλά, έντερα. Ναι. Δηλαδή, ενώ το βλέπεις και λες είναι σχεδόν χαρούμενο, όχι. Αν κάτσεις και το δεις λίγο. Είναι όλες οι εικόνες της Κατερίνας, εκτός από μία, την τελευταία που την έκανε η μικρή μου ανιψιά, η Μελίτη. Που... Έχει αρχίσει τώρα και ζωγραφίζει και κάνει κάτι πολύ σκοτεινά πράγματα που εμένα μου αρέσουν και της είπα φαντάσου τα χειρότερά σου Χριστούγεννα και στείλε μου μια ζωγραφιά. Και μου απάντησε δεν έχεις λεφτά να πληρώσεις γραφίστα. Ωραία, είμαι και εγώ πολύ ικανοποιημένη. Εντάξει, ωραία. Συγχαρητήρια, παιδιά. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε για όλα. Ευχαριστιόμαστε. Έτσι θα κλείσει αυτό το βλόγκ. Ναι, δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να κλείσει.